να δούμε τι έγινε, να μας πει η υπεύθυνη για όλο αυτό το σταριλίκι της γυμναστικής στην τηλεόραση. Υπεύθυνη είσαι, γιατί προϋπήρξες όλων των υπολείπων αυτής της παρέας και όλων των υπολείπων που είναι εκτός παρέας. Επειδή εμείς έτσι επιλέξαμε να είναι εκτός παρέας. Σε είπα πατριάρχη της ιστορίας, αλληγορικά βέβαια, γιατί πατριαρχία είναι αντίθετη με τη μητριαρχία που έχεις διδάξει εσύ. Είσαι η μανούλα της υπόθεσης. Ναι. Κοιτώντας πίσω, μήπως αισθάνεσαι λιγάκι σαν το Φραγκενστάιν που φτιάξει το τέρας και μετά δεν μπορούσε να το ελέγξει? Όχι, καθόλου δεν θα έλεγα. Πιστεύω ότι ο κάθε ένας έχει την προσωπικότητά τους, ότι δεν μπορώ, ξέρεις, εγώ να πω τώρα ότι οι κοπέλες δίπλα μου κάνουν λάθος που βγάζουν τα ρούχα τους, που το ένα από το άλλο. Ο κάθε ένας κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Όμως αρκεί να θυμάσαι ποια είσαι, πού είσαι, από πού ήρθες και να μην το καβαλήσεις, η αλήθεια είναι. Αυτό είναι αλλά, το θέμα. Να μην το καβαλήσεις. Εσύ παρέμεινες γυμνάστρια. Ναι. Δεν έγινες. Με αθλητικά παπουτσάκια και θα μείνω με αθλητικά παπουτσάκια. Δεν τα φοράω. Με τεράστιους κοφόρνους. Σήκωσε το πόδι σου να δούμε τη γόβα. Όχι, όχι, δεν φοράω ούτε τόσο ψηλό παπούτσι. Όχι. Γιατί εσύ έμεινες γυμνάστρια με αθλητικά παπουτσάκια και δεν έγινες pin-up girl, layout girl, όλα τα υπόλοιπα που οι υπόλοιπες συναδελφοί σου τα κάνανε? Πιστεύω ότι έτσι ξεκίνησε στη τηλεόραση, να είμαι γυμνάστρια. Και παρόλο που είχα προτάσεις από εδώ και από εκεί, ήθελα να μείνω γυμνάστρια. Μ' αρέσει που ο κόσμος μου παίρνει τηλέφωνο, με ρωτάει ορισμένα πράγματα, τα προβλήματά τους, με την υγεία τους. Είναι ωραία να σε παίρνουν τηλέφωνο, γιατί αυτό δείχνει ότι σε σέβονται, ότι σου έχουν εμπιστοσύνη. Όχι αναγκαία, βεβαίως, γιατί σήμερα ο κόσμος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παίρνει τηλέφωνο στους ανθρώπους στην τηλεόραση. Δεν είναι αναγκαίο δείγμα σεβασμού. Ναι, έχω και άλλα τηλεφωνήματα εκτός από αυτό, η γυμναστική. Εννοείς ότι άλλοι έχουν υβριστικά τηλεφωνήματα? Όχι. Αλλά μ' αρέσει που ακόμα μου έχουν εμπιστοσύνη σαν γυμνάστρια. Ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα, ότι βγαίνω στη τηλεόραση και δείχνω ότι. Όχι, δείχνω, αυτά που δείχνω είναι σωστά, αλλά ότι μου έχουν εμπιστοσύνη. Και θα με πάρουν τηλέφωνο. Κοιτώντας άλλες εκπομπές, Σούζαν, πόσες από τις συναδέλφους σου πιστεύεις ότι μπορεί ο κόσμος να εμπιστεύεται σε αυτό που του δείχνουν από την τηλεόραση? Τίμια και ειλικρινά. Γιατί εδώ υπάρχει μια λαϊκή μυθολογία και θέλω να μου την απαντήσετε όλες σας, εντός και εκτός των τυχών, ότι αυτά που κάνετε στην τηλεόραση είναι πολύ περισσότερο sex show παρά γυμναστική. Ότι πουλάτε sex appeal με πολύ έντονα χρώματα, με κατάλληλο ντύσιμο και ότι αυτά που κάνετε, αν επιχειρήσει κανείς να τα κάνει σπίτι του, θα μείνει ζαβός, θα τον κουβαλάνε στο ΕΚΑΒ και δεν θα συνέλθει ποτέ, θα μείνει φυτό. Προσωπικά εγώ όχι, δεν λέω ότι δεν πιστεύω ότι έχω κάνω sex show, δεν έχει καμία σχέση. Τα δικά μου είναι σταθερά, στατικά, γυμναστική. Είναι 100% γυμναστική. Για τα άλλα σε άλλο οι άλλοι γυμνάστες και οι γυμνάστες που είναι απ' έξω που θα λένε τι κάνει αυτή τώρα, τι το ένα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτά τα τρία λεπτά μπορεί να, και να κάνουμε γυμναστική, αλλά πρέπει να κάνουμε και κάποιο show. Γιατί μπορώ να κάνω λάθος μύρους, όπως λέμε, ότι αντί να πάω 90, θα πάω 10, θα πούνε, ξέρεις, οι άλλοι που είναι απ' έξω, τι κάνει τώρα αυτή, αυτό είναι λάθος, απαγορεύει δηλαδή. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτοί που βγαίνουν στη τηλεόραση που κάνουν γυμναστική είναι και κάποιο show. Δεν μπορεί να κάθει άλλη και λέει, τι είναι αυτά που κάνει τώρα αυτή. Είναι show, αλλά είναι καθαρά γυμναστική, αυτά που κάνω εγώ τουλάχιστον. Έχω το χιούμορ μου. Πώς βλέπεις αυτά που γίνονται γενικώς, με το πρόσημα της γυμναστικής? Δεν συμφωνώ σε ορισμένα πράγματα. Αυτή τη στιγμή θα μου πεις ειλικρινά. Ναι. Όταν πεις σε κάποιον μέσο αστό γυμναστική από την τηλεόραση, τι θα του έρθει? Το πρώτο πράγμα που θα του έρθει στο μυαλό του είναι γυμναστική, υγιεινή, fitness ή σεξ? Εξετάται τι μυαλό κουβαλάει καλέ, καθένας. Μην είσαι καλέ, τόσο πολύ εξισαφίξεις. Όχι, εξετάται. Ποιο είναι το γενικό image αυτή τη στιγμή της γυμναστικής τηλεόραση? Είναι για χάρη της γυμναστικής, η γυμναστική στα πρωινά προγράμματα ή να βγάζει θεματικότητα? Για μένα καθαρά για τη γυμναστική μου και το χιούμορ μου. Όχι για σένα καλέ. Μιλάω για τον κόσμο. Δεν ξέρω, οι άλλοι, ο καθένας. Μιλήστε και οι τρεις μαζί τώρα. Να πούμε λίγο. Ναι. Ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Ναι. Και πολλές φορές αυτό που είναι, θέλουν και εμείς να κάνουμε ένα show. Εμείς, εγώ, ο Γιώργος και η Σούζεν, μέσα στο περιορισμένο χρόνο προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα της γυμναστικής όσο και καλύτερα μπορούμε, όσο και πιο πολύ προς τη διδασκαλία μπορούμε και να βάλουμε μέσα και λίγο show για να ξεσηκώσουμε τον κόσμο, να βάλει στο μυαλό του λίγο, να γυμναστούμε λίγο. Δηλαδή είναι το καρότο δείχνουμε μπροστά από το λαγό, ας πούμε. Αλλά μήπως εννοείς και τα ρούχα που φοράμε ή που φοράνε ορισμένοι? Αναλόγως και το χαρακτήρα του γυμναστή και της γυμνάστριας. Εγώ θέλω να ξέρω η γυμνάστρια της τηλεόρασης σήμερα, στο μυαλό του μέσου Έλληνα, είναι μόνο ή κυρίως για το sex appeal της ή για τη γυμναστική της? Γυμναστική. Και αν είσαστε υποκρίτριες θα μου απαντήσετε ό,τι θέλετε. Γυμναστική. Αν είσαστε ειλικρινείς με αυτό που βγαίνει έξω,
Θα αρχίσουμε να το κουβεντιάζουμε σωστά. Εγώ ήθελα κάτι να πεις. Εγώ ήθελα να πω πριν, να μιλήσουμε, αν μιλήσουμε γενικά για την τηλεγύμναση. Η τηλεγύμναση είναι απλά ένα κομμάτι ενός μαγκαζίνου που βλέπει, ας πούμε, ο καθένας από το σπίτι του ότι στη ζωή μας υπάρχει το τραγούδι, υπάρχει η συζήτηση, μια ιατρική κουβέντα, υπάρχει η μόδα, υπάρχει το κέφι, υπάρχει και η γυμναστική. Ωραία. Δηλαδή, η γνώμη μου είναι ότι όταν θα βγω εγώ να κάνω γυμναστική, δεν θα ακολουθήσει κανένας από κάτω. Λάθος. Απλά, δεν ακολουθούν παιδιά, ωραία, δεν ακολουθούν, θέλουμε να πιστεύουμε, αλλά δεν ακολουθούν. Απλά πιστεύω ότι είναι μία υπενθύμηση ότι πρέπει να υπάρχει γυμναστική στην ζωή μας. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που ακολουθούν. Μπορούν να δουν κάποια πράγματα. Έστω, οι λίγοι που μας βλέπουν, πρέπει και εμείς να προσέχουμε τις κινήσεις που κάνουμε, γιατί αυτοί μας ακολουθούν στο σπίτι. Και άμα είναι κίνηση που κάνουμε, απαγορευμένη κίνηση, μπορούμε να κάνουμε μεγάλο λάθος σε αυτό το άτομο στο σπίτι. Γι' αυτό προσέχουμε και πάμε λίγο προς τη διδασκαλία. Άρα δηλαδή ερχόσαστε στα λόγια μου αυτή τη στιγμή, παρόλο που μου κόψατε μέσω Λαμίας, τρεις ορεινούς κάπους και κατεβήκατε κάτω στην παλιά Εθνική και μου 90 μοίρους περάσαμε. Κάνετε, υποτίθεται, ένα υπεύθυνο επάγγελμα που θα μπορούσε, έστω και αν οι πιθανότητες είναι λίγες, να βλάψει κάποιον. Παρόλα αυτά, το glorification του επαγγέλματός σας δεν είναι επειδή κάνετε ένα επάγγελμα τόσο υπεύθυνο, είναι επειδή είσαστε όμορφες και έχετε ωραίο κορμί και ντυνόσαστε με σεξι ρούχα. Ναι ή όχι? Γιατί σας προσέχουνε? Επειδή κάνετε λειτουργήμα, θεωρείτε τον εαυτό σας ιατρικό επάγγελμα ή fashion-oriented επάγγελμα? Λοιπόν, επειδή τα ρούχα παίζουν μεγάλο ρόλο, ναι. Συμφωνώ. Ωραία. Το string μπορεί να είναι προς το sexy. Το άλλο μπορεί. Εξήγησε τι είναι το string. Ορισμένοι δεν ξέρουν το string. Ξέρουν. Ο σκηνοθέτης ξέρει. Η γυμνάστρια θα κάνει μια επιλογή τι θα φορέσει. Είναι δικιά της επιλογή τι θα φορέσει. Δυστυχώς, πολλοί μπορεί να το βλέπουν σαν σεξό. Είναι αναλόγως ο καθένας πώς το βλέπει. Το μάτι του μπορεί να το δει σεξ. Η άλλη μπορεί να το πει τι ωραίο σώμα έχει και το δείχνει που φοράει θερμοστά ρούχα. Και η άλλη μπορεί να φοράει μία φανέλα και ένα. Επειδή τα είπες με πάρα πολλά λόγια και ευχαριστώ πάρα πολύ που γέμισες όλο το μέρος της συνέντευξης. Ελληνικά δεν μιλάω. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Τα είπες και σε άψογα ελληνικά χωρίς να αναμίξεις ούτε μία αμερικάνικη λέξη, αντίθεση με εμένα που ανέμιξα τέσσερις. Εγώ, αυτή τη στιγμή είπες κάτι που ξεκίνησε να είναι η ειλικρινής άποψη. Ναι. Ότι η γυμναστική στα πρωινά μαγκαζίνα υπάρχει επειδή βγάζει θεματικότητα, επειδή είναι διακοσμητική. Και όχι μόνο. Και για να υπενθυμίζουμε στον κόσμο, ναι, ότι πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας η γυμναστική. Και κάτι άλλο να πω. Δεν είναι δυνατόν. Ναι, βέβαια, εμείς πρέπει να είμαστε σωστοί, αλλά δεν είναι δυνατόν να κάνεις ένα σοου να σε ακολουθήσει ο άλλος από το σπίτι. Ωραία. Πιστεύεις ότι η μανία των καναλιών για θεαματικότητες θα φτάσει σε ένα σημείο που να έρθει ένας διευθυντής παραγωγής και να σας πει. Πολύ ντυμένες είσαστε, δεν βγάζετε κάτι, ας πούμε. Θα κάνατε και μια τόπλες, ας πούμε, γυμναστική, αν επρόκειτο να βγάλουμε 50. Παραλίγο μια φορά, εγώ να το πάθω. Πάντως, κατά λάθος αυτό. Πώς ακριβώς κατά λάθος και αν έχετε ταινίες, σας παρακαλώ, να μπουστάκι. Φορούσα ένα μπουστάκι που είχε. Λοιπόν, φορούσα ένα μπουστάκι που είχε φερμουάρα από πίσω και καθώς έκανα γυμναστική μου ξεκουμπόθηκε. Και τρέχει η Σοφία και με κρατούσε και έκανα μαζί μου. Η Σοφία, η βόσου. Ναι. Την άτιμη! Τέλος πάντων, τα ρούχα είναι αυτά που φοράμε και στο γυμναστήριο. Σε όποιο γυμναστήριο. Όχι όλα. Πλάκα δείτε. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Σε γυμναστήριο έχω πάει και βλέπω ότι κοπέλες απλές τις οποίες κάνουν μάχη. Όχι όλες οι κοπέλες όμως φοράνε αυτά τα ρούχα που φοράμε στη τηλεόραση. Όχι όλες, μιλάω ότι φοράνε το 70%. Όχι, διαφωνώ. Εντάξει, εγώ στα γυμναστήρια που δουλεύω. Ένας τρόπος για να βάλουμε το χέρι μας πάνω στα σημάδια από τα καρφιά είναι να σας δούμε πώς κάνετε κάθε μία γυμναστική σε μη show χώρο. Εκεί που δεν σας βλέπουν παρά μόνο οι άνθρωποι που εκπαιδεύετε. Εσύ είσαι σε γυμναστήριο? Εγώ τώρα, όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Άρα τώρα σταμάτησα για καλοκαίρι. Η πολυτέλεια των διακοπών. Σούζαν, εσύ? Ωραία. Εγώ είμαι σε γυμναστήριο, ναι. Εσύ, Γιάννα? Εγώ είμαι. Διάφορα, αλλά τώρα αυτή το διάστημα κάνω τη βιντεοκασέτα μου και έχω σταματήσει για ένα μήνα. Εξαιτίας της βιντεοκασέτας γδύθηκες κιόλας στο εξώφυλλο. Ή μέσα, όχι, δεν ξέρω πού ειδικά στο εξώφυλλο της βιντεοκασέτας μου. Όχι της βιντεοκασέτας, εσύ δεν είσαι εδώ? Ναι. Ωραία. Μέσα είσαι εκδητή, ναι. Όχι. Ξέροντάς ότι είσαι πουριτανή μέχρι το σημείο να θες να φοράς πράγματα μέχρι εδώ πέρα και να ακούσεις τη λέξη σεξ κοκκινίζεις. Όχι, αυτό δεν το έχω πει, αλλά για την προσωπική μου ζωή να καθίσω να συζητήσω για σεξ δεν. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία σου εδώ. Δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ, αλλά δεν είμαι. Είμαι και. Δεν ξέρω μόνο. Πες μου. Όχι, τίποτα. Τι θέλεις να πεις? Να συνεχίσεις την συζήτηση. Συνεχίσω μαζί σου τη συζήτηση. Ναι. Έλεγα λοιπόν
ότι πιστεύεις τελικά ότι εσείς, οι πολύ όμορφες κοπέλες, με τα πολύ ωραία κορμιά, που γινόσαστε ζωηρό αντικείμενο πόθου, είσαστε, θέλετε, δεν θέλετε, ναι, sex symbols. Συμφωνώ. Θέλετε ή δεν θέλετε? Αυτή είναι η προσωπική απάντηση. Ναι. Για μένα προσωπικά δεν το είχα δει έτσι. Δεν βλέπω τον εαυτό μου, προσωπικά σαν sex symbol. Άλλοι γύρω μου λένε ότι είσαι sex symbol όπως και να το κάνεις. Είσαι και μοντέλο, ήμουνα και μοντέλο και είμαι. Και είναι όλα αυτά μαζί που γίνεσαι, υποτίθεται sex symbol. Διακρίνω ότι η γενιά σας, η γενιά της τσιγωγός και η δική σου, που είναι πολύ κοντά, έχει κάποιες ενοχές στη λέξη sex χρησιμοποιημένη μαζί με άλλα πράγματα. Sex symbol, sex appeal, sex look, sex show. Γιατί έχετε ενοχές? Αναλόγως με την... Έτσι που να το απορρίπτετε. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση με σεξ, δεν θέλω να έχω σχέση. Δεν θέλω να με βλέπουν μόνο σε γυμνάστρια. Λοιπόν. Γιατί αυτή η αγωνία μιας γενιάς που θα έπρεπε να αναγνωρίζει το sex appeal της? Το sex δεν είναι, καταρχήν δεν είναι άσχημο το sex appeal. Είναι πάλι πάρα πολύ όμορφο πράγμα και άμα το έχει ο άλλος, μπράβο. Δηλαδή να σε βρίσκει ο άλλος όμορφος ή ωραία και σεξ. Ευχαριστώ για το κομπλιμάν, Σούζανε. Δεν νομίζω ότι είναι άσχημο και δεν νομίζω πρέπει να φοβόμαστε αυτή τη λέξη. Εγώ δεν τη φοβάμαι αυτή τη λέξη. Δηλαδή, αν είχες γεννηθεί μια γυμνάστρια με πάρα πολύ σημαντικές γυμναστικές ικανότητες, αλλά ήσουν με μια τεράστια μύτη, με δύο κρεατοελιές, δεν ξέρω αν σου θυμίζω γνωστές ηθοποιούς με αυτά που σου λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάρεις το γενικό σκίτσο. Θα δουλεύεις όσο δουλεύεις τώρα? Θα σε θέλαν τα περιοδικά, θα βγάζεις βίντεο κασέτα? Όχι, γιατί τι γίνεται με τα περιοδικά και τη τηλεόραση, πρέπει να είναι ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, δηλαδή ένα πρόσωπο που... Μπράβο. Σεξ απειλή, λοιπόν. Σεξ απειλή, ωραίο. Να γράφει ωραίο. Ωραία. Και μπορεί να μην είναι στην πραγματικότητα τόσο ωραίο, να γράφει και ωραία στη τηλεόραση αυτοί και από πίσω αυτούς. Αυτοί που φτιάχνουν τη βιντεοκασέτα σου. Όπως και αυτοί φτιάξαν τις βιντεοκασέτες όλων των άλλων γυμναστριών. Mm-hmm. Πού νομίζεις ότι θα την πουλήσουν? Σε ανθρώπους που θέλουν να γυμναστούν ή σε ανθρώπους που θέλουν slow motion να χαζέψουν πολύ ωραίο γυναικείο κορμί να χαϊδεύεται? Γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Η δικιά μου βιντεοκασέτα θα βγει τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Είναι μια κασέτα που είναι καθαρά γυμναστική. Είναι total body workout. Είναι χαμηλή ένταση aerobic με λίγο high. Έχει ένταση aerobic, έχει ασκήσει στο έδαφος για σύσφυξη. Πώς είσαι εντυμένη ή μάλλον πώς φοράμε, δεν είσαι εντυμένη? Φοράμε ρούχα γυμναστικής. Ωραία. Οι άντρες θα φορέσουν ένα unitard γιατί δεν μπορούν. Θα σου εξηγήσω κάτι άλλο. Επειδή οι κινήσεις... Προσπαθείς να με πείσεις τώρα, δηλαδή, ότι οι άνθρωποι κινήσεις... που κάνουν αυτή την κασέτα θέλουν να την πουλήσουν σε φανατικούς φρικς της γυμναστικής? Όποιος θέλει να το αγοράσει, είμαστε και τέτοιο να το αγοράσουν για όποιο λόγο θέλουν οι ίδιοι. Αλλά ο λόγος που τη βγάζω εγώ την κασέτα είναι για να μορφώσω τον κόσμο για γυμναστική. Αυτός είναι ο σκοπός μου και γι' αυτό βγάζω αυτή την κασέτα. Γιατί άμα ήθελα... μοναδικά να δείξω τον εαυτό μου, δεν θα είχα και παρέα μέσα στη βιντεοκασέτα μαζί μου. Επιγραμματικά αυτό που λες σημαίνει ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ορίστε. Ναι, το πιστεύω πάρα πολύ. Και εγώ προσωπικά, επειδή έχω σπουδάσει αυτό το θέμα, θέλω να διδάξω αυτό που έχω σπουδάσει και να μορφώσω τον κόσμο όπως με έχουν μορφώσει στο σχολείο. Αλλά τα εφαρμοστά ρούχα παίζουν και ένα ρόλο στις κινήσεις. Γιατί άμα φοράς ένα t-shirt μεγάλο και προσπαθείς να δείξεις μία κίνηση, δεν μπορείς καθαρά να καταλάβει ο άλλος ότι αυτή η κίνηση, Νίκο μου, που κάνεις αυτά τα μάτια, είναι σωστή. Πες μου κι άλλα, Γιάννα, γιατί... Ειλικρινά, ειλικρινά, άμα φορούσα τώρα ένα τεράστιο t-shirt και μεγάλα παντελόγια, δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος τη κίνηση, τη μοίρα που είναι το πόδι μου, πώς είναι το γονατό μου. Ειλικρινά τώρα. Ωραία, εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Και τα ρούχα που θα φορέσουμε είναι γυμναστική ρούχα. Πού σου έχω και ένα δωράκι από το Champion. Διαφήμιση σου κάνει τώρα, ξέρεις. Φοβούσα να διαφήμιση. Δεν φορά φέροντες. Δεν φορά καπελάκια. Τελευταία φορά σου έφερα ένα... Κάτι σκοπό είχες εσύ, κάτι έχεις να μου κρύψεις σήμερα γι' αυτό. Και αυτό είναι... Από την εταιρεία που θα κάνεις και σας πω κάτι τελειώνοντας. Όχι. Είναι η καμπάνια. Σας πω κάτι που πιστεύω ότι κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος να αρνείστε ότι, όσες το αρνείστε, ότι το σεξ είναι καλό packaging. Άσχετα με το τι πουλάτε σε τελική ανάλυση, αν αυτή τη στιγμή δηλαδή υπήρχε μία ιατρός που μπορούσε να βγαίνει με ζαρτιέρες και μαύρα εσώρουχα και να λέει στους άντρες ορισμένα πράγματα που αφορούν τη φυσική τους υγιεινή, άσχετα με το τι θα αποκόμιζαν οι άντρες από τη διάλεξη,
το sex packaging θα ήταν η αφορμή για να αγοράσουν τη βιντεοκασέτα για να δουν την εκπομπή. Κύριε Μασόρα, και εγώ προσωπικά θα ήθελα να πω ότι δεν ξέρω γιατί έχετε πάρει αυτή την άποψη, όπως βλέπετε τη γυμναστική, έτσι, σαν σεξο, δεν ξέρω από πού έχει έρθει αυτό το πράγμα, είναι αλλά... Κάτσε γλυκιά μου, με συγχωρείς, να σου πω όπου έχει έρθει. Απλά προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω. Η συνάδελφό σου, η Ελένη η Πετρουλάκη, μία ολόκληρη περίοδο στο Star, έβγαινε κάθε νύχτα, στις 2 η ώρα τη νύχτα, στη 1,5 ώρα τη νύχτα, και χαϊδευόταν επί 8 λεπτά, χωρίς να κάνει γυμναστική. Το πρόγραμμα λεγόταν γυμναστική. Όχι, ήταν ένθετο, ήταν ένθετο στην εκπομπή του Πέτρου του Κωστόπουλου και πριν από αυτό στη δική μου την εκπομπή. Και έβγαινε και χαϊδευόταν. Ήταν πάνω σε ένα χαλάκι και χαϊδευόταν. Εμείς τώρα μιλάμε για γυμναστική τώρα. Και η κάμερα ήταν από κάτω τη, από πάνω τη, από δεξιά τη, από αριστερά τη. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε και να λέμε ότι όλες οι γυμνάστριες στην τηλεόραση έχουν αγαθούς σκοπούς. Τότε δεν μπορούμε να κάνουμε μια γενική. Δεν μπορούμε να πούμε γενικά ότι όλες οι γυμνάστες είναι έτσι και όλη η γυμναστική είναι σεξ και σεξ και σεξ. Με συγχωρείς Γιάννα, θες να βγούμε έξω να πλακωθούμε. Έβγα τώρα να πλακωθούμε. Έλεγα ότι όταν εγώ πήγα στο κανάλι, μίλησα με την αρχισυντάκτρια και της είπα τι θέλετε από μας. Της είπα είμαι γυμνάστρια, δουλεύω σε γυμναστήρια, τι θέλετε, θέλετε διδασκαλία, θέλετε σοου. Τι ακριβώς θέλετε. Και σου είπαν και show. Μου είπε show. Βεβαίως. Γιατί στην αρχή κάναμε κάποια διδασκαλία, αλλά μετά, επειδή δεν είχε τη θεαματικότητα που ήθελε, τέλος πάντων, η αρχισυντάκτρια της εκπομπής μας ζήτησε να κάνουμε κάτι πιο θεαματικό. Δεν μου λες κάτι. Εάν εσείς κάνετε βέβαια αυτό που πρέπει, αλλά το κάνετε σωστά και θεαματικά. Πάντα σωστά. Κοιτώντας τριγύρω σας και τις άλλες εκπομπές, σας εκπλήσει το γεγονός ότι οι σκηνοθέτες συνήθως βάζουν τις κάμερές τους στα πιο ακατάλληλα σημεία του σώματός σας? Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες εκπομπές. Ναι. Στη δικιά μας δεν γίνεται αυτό. Εγώ έχω δει εκπομπές πάντως που η κάμερα δείτε... πηγαίνει στο χέρι και θα μπορούσε κανείς να την αποκαλέσει με τεχνικούς όρους, όπως λέμε το Steadicam, να την αποκαλέσει Proctocam. Γιατί σας ακολουθεί. η δικιά σας είναι τέτοια κάμερα. Νομίζω σας ότι. Και πρέπει να σας είναι πάρα πολύ καλά αποτριχωμένες, να έχετε κάνει χαλάουα. Βλέπει κανείς την κάθε σας λεπτομέρεια. Και Σούζαν, δεν θέλω να θίξω, αλλά επειδή έχω δει. Αφού δεν έχει δει άλλες εκπομπές. Όχι, έχω δει. Πλακωθείτε, πλακωθείτε. Όχι, αλήθεια τώρα. Καμιά φορά σας βλέπω και λέω γιατί τραβάνε τώρα αυτά τα πλάνα. Δηλαδή με ενοχλεί που το βλέπω. Κατάλαβες. Με ενοχλούν δυστυχώς. Με ενοχλεί. Εκεί λοιπόν. Δεν δείχνει, δηλαδή δεν δείχνει την άσκηση κάποιες φορές, όχι πάντα. Δείχνει κάποια άλλα πράγματα. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου μετά από 5 χρόνια, Γιάννα Νταρίλη? Ελπίζω να έχω αποκτήσει όλο. Ναι, να έχω αποκτήσει λίγο χιούμορ και να μην μοιράζομαι τόσο πολύ. Να μην είμαι on the defensive. Να έχω αποκτήσει αυτά που. Που θέλω στην καριέρα μου και να θέλω βοηθώσει να μην παντρεύω. Είναι αδιάκριτο να σε ρωτήσω τι θέλει να αποκτήσει την καριέρα σου. Να βγει η βιντεοκασέτα μου. Δηλαδή. Να βγει η βιντεοκασέτα μου. Δηλαδή. Όχι, δηλαδή η στόχη μου. Η βιντεοκασέτα μου, το ημερολόγιο, να κάνω γυμναστήριο και να παντρευτώ και να κάνω παιδάκια. Μπήκατε ήδη στον πειρασμό να μισοκλείσετε τα βλέφαρα. Μην αντιστέκεστε. Όπως είπε και ο Κομφούκιος, όταν θες να κοιμηθείς, πάει τέλειωσε. Θες να κοιμηθείς. Νάνι λοιπόν με όνειρα γλυκά.